Πάμε να δούμε άλλη τρέλα εδώ. Δεν έβρισκε ταξί και κάλεσε το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει. Άκουσον. Ναι, πάμε σε παρακαλώ. Αυτό το περιστατικό, Φίλιππε, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Συνέβη λοιπόν το πρωί στο Βόλο. Το ΕΚΑΒ Βόλου κλήθηκε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε καρδιοπαθή ασθενή. Όμως, όταν έφτασαν οι διασώστες, αντίκρισαν έναν υγιέστατο άντρα. Τι είχε συμβεί? Ένας μεσήλικας λοιπόν είχε καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και είχε ζητήσει επίγουσα βοήθεια, καθώς αντιμετώπιζε, όπως τους είπε, πρόβλημα καρδιάς και ήθελε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου. Ναι. Όταν όμως οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι, ο άντρας παραδέχτηκε ότι δεν έβρισκε ταξί και ήθελε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Βόλου επειδή είχε πονόδοντο. Είμαστε αυτό... καλά. Ναι. Δηλαδή πήρε το ΕΚΑΒ επειδή δεν έβρισκε ταξί για να τον πάει στο νοσοκομείο. Δεν τον εξυπηρετούσε. Είπε ότι είναι καρδιοπαθής. Ναι. Και ότι έπρεπε εσπευσμένα να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο του Βόλου. Και εκεί την ώρα μπορεί να πέθαινε κάποιος άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Εκεί την ώρα που θα χρειαζόταν ένα ασθενοφόρο, γιατί να πούμε ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Αυτό. Στην επαρχία ιδίως. Ποια στην επαρχία και στην Αττική, παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Είναι όχι δυσανάλογο. Δεν υπάρχει καμία σχέση ο πληθυσμός με τα ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πράγμα. Τεράστιο πρόβλημα. Και πήρε για έναν πονόδοντο, επειδή δεν έβρισκε ταξί. Είναι φοβερό αυτό το που συνέλεγε. Έχει συμβεί αντίστοιχο περιστατικό στην Αθήνα πριν κάνα δύο χρόνια, όπου πήρε τηλέφωνο γυναίκα, ζήτησε επιγόντως να πάει ασθενοφόρο στο σπίτι της γιατί πέθαινε και τελικά αποδείχτηκε ότι είχε ένα πόνο στο μικρό δάχτυλο του νυχιού και δεν ήθελε λέει, να περιμένει μέχρι το πρωί για να πάει στο νοσοκομείο. Και εγώ ρωτάω πού είναι ο εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση. Εκεί λοιπόν είναι ο εισαγγελέας. Λογικά. Παρεμβαίνει δικαιοσύνη, όντως. Παρεμβαίνει δικαιοσύνη.